Πάμε τώρα, Γιώργο, να δούμε το θέμα το οποίο προαναγγείλαμε πριν τα διαφημιστικά μηνύματα. Τον θάνατο του επιχειρηματία, δυστυχώς, που επιδιώκουν κάποιοι με τα έργα στο πέταλο, γιατί δεν προβλέψαν ή δεν θέλαν να προβλέψουν να λειτουργήσουν επιχειρήσεις, να τις στείλουν στην ανεργία. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Πιλάτο που είναι επιχειρηματίας και προσπαθούμε και θα βοηθήσουμε και τον κύριο Πιλάτο αλλά και τους υπόλοιπους να μην πάνε στην ανεργία, Γιώργο, έτσι, γιατί και όσους τα λέγαμε λίγο πριν. Επιχειρηματίες μπορούμε. Έτσι ακριβώς. Και όσους περισσότερους μπορούμε. Αυτή είναι μέσα από όλα αυτά τα οποία παρουσιάζουμε και αυτή είναι δουλειά μας. Να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Πείτε μας με απλά λόγια, κύριε Πιλάτο, πόσες οικογένειες από την επιχείρηση που εσείς εκπροσωπείτε έχασαν τη δουλειά τους. Νούμερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμείς στην επιχείρησή μας τουλάχιστον 20 άτομα απολύθηκαν από το μαγαζί. Φρένο. Ξανά. Από μία επιχείρηση. Μια επιχείρηση που πήγαινε καλά. Έχασαν 20 άνθρωποι τη δουλειά τους επειδή έτσι κάποιος ήθελε να σχεδιάσει. Μόνο από τον κύριο Πιλάτο, έτσι. Μόνο από μία επιχείρηση. Είμαστε μία από τις πολλές επιχειρήσεις. Μία από τις πολλές. Και επειδή έχετε εικόνα, να πούμε αρχικά τα νούμερα και μετά θα μας εξηγήσετε και τη στρατηγική τους. Βεβαίως. Συνολικά, κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου, όσο εσείς το ξέρετε, πόσοι άνθρωποι, πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν για τους νέους δρόμους που πλέον δεν μας ανήκουν. Οι δρόμοι είναι αλουνού. Με τις συμβάσεις παραχώρησης. Δυστυχώς. Έτσι. Πόσες περίπου οικογένειες έχασαν το ψωμάκι τους. Δυστυχώς με κεφαλαία γράμματα αυτό το πράγμα. Έτσι. Εδώ στη δικιά μας την περιοχή είναι γύρω στις 16 επιχειρήσεις. Οι οποίες προβλέπονται, άλλες έχουν κλείσει, άλλες αύριο μεθαύριο θα τις κλείσουν με τον τρόπο τους. Έτσι. Ναι. Δυστυχώς αυτά είναι υπογεγραμμένα, είναι προμελετημένα. Το μόνο που δεν έχουν μελετήσει και δεν έχουν θέσει είναι το τι θα γίνουν οι επιχειρήσεις, το τι θα γίνει ο κόσμος, το τι θα γίνει ο εμπορικός σύλλογος. Είναι μια αλυσίδα πολύ πολύ μεγάλη η οποία μένει στον αέρα. Και με όλη αυτή τη διαδικασία απλά τονώνουμε τους δείκτες ανεργίας. Έτσι, τονώνουμε, σηκώνουμε τους δείκτες ψηλά, έτσι, για να λέμε ότι έχουμε μεγάλη ανεργία στην περιοχή. Και ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται, πείτε μου κάποιος, πείτε μου ένα πολιτικό πρόσωπο, έναν βουλευτή, κάποιος που νοιάστηκε για εσάς όλο αυτόν τον καιρό, που εσείς κυνηγάτε να στήσετε και να κρατήσετε ζωντανή τη μικρομεσαία επιχείρηση που είναι ουσιαστικά και η ραχοκοκαλιά και η καρδιά του συστήματος. Και αφήνουν και λεφτά στη Λαμία, μην ξεχνάμε. Από αυτούς ζητάνε να πληρώσουν συνέχεια. Εμείς δεν είπαμε σε καμία περίπτωση να μην γίνει ο δρόμος. Να γίνει ο αυτοκινητόδρομος, να γίνουν όλα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Αλλά πού θα εισχωρήσει αυτός ο κόσμος, πού θα βρει δουλειά, τι θα γίνουν τα μαγαζιά, τι, γιατί δεν έχουν προβλέψει αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει, δηλαδή, όπως είπατε, το μεγάλο ποσοστό στους εμπόρους αμέσως μεταδίδεται στη Λαμία, έτσι, το μεγάλο χρηματικό ποσό. Αυτό μένει στον αέρα. Ο κόσμος, 20 οικογένειες ήταν σε εμάς, έτσι, άλλες 20 άλλο το μαγαζί, άλλες 20, γύρω στα 400 άτομα θα μείνουν εδώ στη φθιότητα στον αέρα. 400 λοιπόν, 400 μισθοί. 400 μισθοί από τις επιχειρήσεις που ήταν στο εθνικό οδικό δίκτυο, έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα. Και δεν απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Πιλάτο, μιλάω στον κόσμο. Σκεφτείτε λοιπόν 400 μισθοί να έπεφταν στην αγορά της φθιότιδας. Είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς τώρα, και εδώ μιλάμε για τέτοιους μισθούς που είναι ουσιαστικά για την περιοχή της φθιότιδας συνάλλαγμα. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε να το τώρα σκεφτόμαστε πραγματικά. Αν θέλει κάποιος να τονώσει την οικονομία του, έτσι πρέπει να σκέφτεται. Η μισθή αυτή ήταν ουσιαστικά εσωτερικό συνάλλαγμα για την ευρύτερη περιοχή. Εμείς θέλουμε να μας υποδείξουν την οικονομία και την ανάπτυξη του τόπου μας που μας φέρνουν με τον αυτοκινητόδρομο. Αυτοί οι κύριοι οι οποίοι τα έχουν ψηφίσει. Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό θέλουν να, πολύ να, σωστά να, το να λέτε. Μας το υποδείξουν γιατί εμείς δεν έχουμε βγάλει και πολλά σχολεία. Επιχειρήσατε να μιλήσετε με πολιτικά πρόσωπα. Προσπαθήσαμε σε 1000 μεριές. Χτυπήσαμε πόρτες, κάναμε, αλλά δυστυχώς αυτά από ό,τι μας λένε και αυτοί, όχι είναι εξαφανισμένοι, είναι όλα υπογεγραμμένα. Έτσι. Το μόνο εντάξει, πετάξαν την μπάλα για το γεγονός ότι τα υπέγραψαν και αυτοί δεν είπαν τίποτα όμως. Βεβαίως. Ξέρουν μόνο να λένε τη δικαιολογία ότι τώρα είναι υπογεγραμμένο, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μα δεν ρωτήσαν. Όταν τους ρωτάς όμως, οι υπογραφές που έχουν αυτοί που λες ότι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, μήπως είναι και η δική σου μέσα. Η δική μου. Όχι η δική σας. Του πολιτικού. Του πολιτικού σίγουρα. Του πολιτικού που σας λέει πώς έγινε το ότι είναι υπογεγραμμένα πλέον. Ποιος υπέγραψε, δεν υπέγραψε κι αυτός. Στην ουσία όμως εμείς εκεί υπήρχαμε. Έτσι, έπρεπε να προβλέψουν κάπου να πάμε. Γιατί είμαστε μια υγιής επιχείρηση.
που δεν δώσαμε ποτέ δικαίωμα, δώσαμε ψωμί, δώσαμε τα πάντα. Και μας πετάνε. Για πείτε μας τι έγινε σήμερα στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Πήγαμε στον κύριο Περιφερειάρχη, απευθυνθήκαμε. Ο άνθρωπος θέλησε να μας βοηθήσει και είναι μαζί μας. Αλλά πώς. Όπως είναι ακριβώς και το ίδιο με τα διόδια. Το ίδιο ακριβώς. Εντάξει. Πρέπει να υπάρξει πρακτική εφαρμογή, έτσι. Ψάχνουμε το νομικό τρόπο. Και εμείς μαζί σας είμαστε, κύριε Φιλάκη. Δυστυχώς το ότι είναι υπογεγραμμένα, μόνο ο νόμος, όπως είπατε, αλλάζει με νόμο. Το νόμο δεν τον κάνουμε εμείς, δυστυχώς. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες. Τους κοιτάτε και σας κοιτάνε. Βεβαίως τους κοιτάμε και μας κοιτάνε και απλά καθόμαστε. Τίποτα δεν κάνουμε. Το μαγαζί μένει αποκλεισμένο. Δεν υπάρχει δίωδος στο μαγαζί, δηλαδή για να έρθει κάποιος στο μαγαζί αυτή τη στιγμή. Πώς μπαίνει κάποιος στο μαγαζί σας, κύριε Πλάτα? Θα πρέπει να διανύσει όλο το αστικό δίκτυο της Λαμίας από Αγία Παρασκευή, να έρθει στο μαγαζί και είναι υποχρεωμένος να κάνει πάλι τη μισή διαδρομή επιστροφή για να βγει πάλι στην Εθνική Οδό. Για επομένως, πείτε μου, κύριε Πλάτα, αν είχατε ένα καλό νομικό σύμβουλο και σας έλεγε θα τους κάνουμε και μια μήνυση για διαφύγοντα κέρδη. Δεν υπάρχει. Το ξέρω. Πείτε μου όμως τι ζημιά οικονομική έχει υποστεί η δική σας επιχείρηση. Είναι ασύλληπτη. Πείτε μου ένα νούμερο σε σχέση με τα οικονομικά που είχε κάποτε, γιατί εσείς δεν κάνατε κάτι. Ναι. Δεν ήρθε και κάποιος και σας είπε, δεν σας ρώτησε κάποιος να σας κλείσουμε. Σχεδίασαν, σας απέκλεισαν και τέλος. Βεβαίως. Μια επιχείρηση που ήταν εντάξει φορολογικά απέναντι στους άλλους, όπως και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Σε όλα, όχι μόνο φορολογικά. Που ήταν εντάξει απέναντι στο σύστημα, εντάξει απέναντι στους νόμους, τις εφορίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα όλα σε αυτά. Σε όλα αυτά. Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Σε όλα. Πώς το επιλέγεις αυτό, δηλαδή αυτόν τον δρόμο σε κάποιον που ξέρεις ότι πάει καλά, πληρώνει και υπαλλήλους, έχει και προσωπικό. Πώς το κόβεις έτσι απ' έξω όλο αυτό? Εγώ θα ήθελα να μου απαντήσουν αυτοί οι κύριοι. Ότι αν φύγουν αυτές οι επιχειρήσεις όλες από τον δρόμο, τα 16 μαγαζιά που λέμε στην προκειμένη περίπτωση, και έρθουν τα δύο, τι εισφορές θα έχει το κράτος το ίδιο από δύο μαγαζιά και τι έχει αυτή τη στιγμή από 16. Όχι μόνο το κράτος, τα ασφαλιστικά. Όλα. Και ο τοπικός εδώ, ο εμπορικός σύλλογος, τι εισφορές θα έχει. Για πείτε μου. Ο τοπικός θα έχει 0. Για πείτε μου τι άλλο σας είπαν σήμερα εκεί στην περιφέρεια. Τίποτα. Δηλώσαν ότι είναι στο πλευρό μας. Αλλά πλέον, όπως φαίνεται δηλαδή, αυτό το πράγμα φαίνεται, είναι δεμένα τα χέρια τους. Ο νόμος αλλάζει με νόμο, δυστυχώς. Άρα πολιτική παρέμβαση. Σας είπα λοιπόν ότι μπορούν να πιέσουν κάποιους ή το ότι είμαι δίπλα σου. Ναι. Είναι παρηγορητικό, έτσι. Σίγουρα. Αλλά υπήρχαν όμως και σε άλλες μεριές που δεν ήταν καν δίπλα μας. Μάλιστα. Καν δίπλα μας. Αντιληπτό απόλυτα. Το είδαμε και αυτό. Αντιληπτό απόλυτα. Καταλαβαίνουν όλοι τι συμβαίνει. Και κάθε μέρα χάνετε, αυτή τη διαδικασία. Χάνετε χρήματα. Και εσείς και οι συνάδελφοί σας, κύριε Πλάτο. Έτσι είναι. Τι. Δεν μπορεί να διαρκώ διαρκώ το οδηγεί. Πού σταματάει τη ζημιά? Πείτε μου το νούμερο τη ζημιά. Πείτε μου το νούμερο. Το νούμερο δεν μπορεί να το βγάλει έτσι. Μόνο και μόνο. Καλά, πείτε μου το χαμηλότερο από αυτά που έχει. Το χαμηλότερο. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Εσείς το σκέφτεστε κάθε μέρα, αυτοί δεν το σκέφτηκαν. Όχι, δεν υπάρχει σκέψη. Η σκέψη είναι πάντα στον πονεμένο. Δεν χάνουν αυτοί. Δεν χάνουν αυτοί. Γιάννη, γιατί δεν το σκεφτούν. Δεν χάνουν αυτοί. Τέλος πάντων, κύριε Πιλάτο. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες. Έχουμε καταθέσει σχέδια. Έχουμε. Το μόνο που περιμένουμε είναι η δικαιοσύνη. Έτσι. Και δεν ζητάμε κάτι άλλο. Τι έχετε κάνει? Ζητάμε μία πρόσβαση στο μαγαζί μας με νόμιμο και ασφαλές τρόπο. Έτσι. Έχουμε καταθέσει τα σχέδιά μας, έχουμε καταθέσει τα πάντα. Περιμένουμε τη δικαιοσύνη να κρίνει. Αυτό είστε περιμένουμε. Αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει η δικαιοσύνη. Υπάρχει. Και δεν ζητάμε κάτι πέρα από τη δικαιοσύνη. Ούτε να κλαφτούμε, ούτε να γλύψουμε, ούτε. Το κάθε τι νόμιμο. Απαιτούμε. Και σε εσάς και στους υπολείπους. Στους υπολείπους, ναι. Που ασχολούνται με αυτή τη διαδικασία, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με κάθε μέσο, διότι έτσι στηρίζεις πρακτικά την οικονομία και την ανάπτυξη στον τόπο σου. Όταν μπορείς να δεις ομάδες επιχειρηματικές, όταν μπορείς να δεις ανθρώπους στον τόπο σου να προσπαθούν μέσα σε τόσο αντίξωες πραγματικά συνθήκες, πολιτικές και οικονομικές, να χτίσουν. Αυτοί είναι οι ήρωες της ιστορίας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σας ευχαριστούμε. Είμαστε πολύ, κύριε Πλάτο. Πλευρό σας, κύριε Πλάτο, και στους υπόλοιπους. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Να ζήσει ο τόπος και όχι να πεθάνει. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Πλάτο. Σε λίγο θα δούμε τα θέματα που αφορούν.